αγαπημένο μου. Έλα. Παιδιά, είμαστε ομάδα. Δεν έγινε τίποτα. Να μας φύγει έτσι. Λέω γιατί λέω. Δεν έχασα κανένα. Δεν είναι λογικό να έχουμε έντονο. Πολύ καλά. Θυμηθείτε εμείς τι έχουμε ζήσει, τι έχουμε περάσει, τι έχουμε φάει τον τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε τι έχουν περάσει άλλοι. Και με τι παίζουμε εμείς. Ναι, μόνο η ψυχή μας έχει μείνει και το βγάζουμε, το δείχνουμε και φτάσαμε πάλι μέχρι εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πάρα πολύ. Σαφώς, συγγνώμη την ρεαλιστική για την Ηλία, γιατί με εκφράζουν. Τα λόγια όμως τώρα λίγο μένουν στάσιμα, τα αφήνουμε. Ένα μαχητές. Και προχωράμε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μου έκανε το χατήρι για λίγο, αν και το πίστεψα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είμαι στεναχωρημένος σήμερα, δεν στο κρύβω σάκι. Για το λόγο το ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο του παιχνιδιού μετά από 2,5 μήνες και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι μας, που παίζουμε πάρα πολλές φορές, σχεδόν σε όλα τα αγωνίσματα από 2 και 3 φορές, πλέον πηγαίνουμε ψυχικά από θέματα και όχι σωματικά πλέον. Και σίγουρα όταν τρως έχεις προβάδισμα πιο πολύ και στο μυαλό. Πιστεύεις λοιπόν ότι αυτό το πλέον έπαθλο μετά από το κατσίκι του Πάσχα θα δώσει ακόμα ένα ψυχολογικό προβάδισμα στους αντιπάλους? Δίνει, για να είμαι ειλικρινής, ψυχολογικό προβάδισμα στους αντιπάλους, γιατί δεν είναι μόνο το κατσίκι που έχουν φάει και αν μου επιτραπεί η έκφραση να το πω λίγο λαϊκά, τους βγήκε από τις μύτες. Δεν είναι μόνο αυτό, τους έχει βγει από τις μύτες και το προηγούμενο έπαθλο που κέρδισαν και το προπροηγούμενο. Εμείς όμως βέβαια συνεχίζουμε στην πείνα. Αυτό ίσως μας κάνει πιο σκληρούς, αλλά έχω κάτι πολύ θετικό, πολύ καλό μέσα μου, που πιστεύω ότι στα επόμενα, για να δείξαμε τέτοιο ήθος, τέτοιο χαρακτήρα, τέτοιο πείσμα, τέτοια μαχητικότητα σήμερα, ειδικά με τόσο, με τέτοιες κακουχίες, να μου επιτραπεί η έκφραση, που περνάμε, και ειδικά από την πείνα, πιστεύω ότι στα επόμενα θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα φάμε τα επόμενα έπαθλα φαγητού, θα τα κερδίσουμε.